Με κάποια εξέλιξη πάμε να συνοψίσουμε. Από ό,τι κατάλαβα, οι ζημιές, μ' ακούτε? Ναι, ναι, βέβαια, σ' ακούω. Α, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό? Σ' ακούω, παρακολουθώ. Λοιπόν, αυτά που καταλάβαμε είναι ότι η νότια πλευρά έχει θέμα και ιδιαίτερα και στην περιοχή της Ιτίας, Ζάκρος, Ζήρος, κοντά στο Ανθερνόλακο. Θέλουμε να μας δώσετε τα φώτα σας, τι γίνεται πέρα δηλαδή από το κλεισάκι του 1895 που κατέρευσε. Μας έδωσε εκεί με λεπτομερή περιγραφή ο Πάτερ Φιτρολάκης. Τι τσουνάμια αυτό, και κάπως έχουμε τρομοκρατηθεί. Για δώστε μας. Λοιπόν, όλες οι επικοινωνίες που έχουμε από την ώρα του σεισμού και αμέσως μετά καταδεικνύουν μέχρι και την ώρα που μιλάμε τώρα, 2 και 4, πόσο είναι η ώρα, πόσο πάει. Η αναφορά, η διασταυρωμένη, είναι για την εκκλησία που προαναφέρατε και εσείς, στην περιοχή του Ξηροκάπου του Δήμου Σιτίας. Από εκεί και μετά, διασταυρωμένες πληροφορίες, είτε για οικοσκευές, είτε για τζάμια, είτε για οικίες, είτε για ρογμές, εμείς τουλάχιστον στην περιφέρεια, αλλά και οι Δήμοι, δεν μας έχουν αναφέρει. Μίλησα και με τον Δήμαρχο Παιδί, και με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, και με τον Δήμαρχο της Ιτίας, αλλά και με τις πολιτικές προστασίες. Λέω λοιπόν, επειδή οι ώρες που περνάνε είναι πιο εύκολο να πάρει κανείς σωστές αποφάσεις, να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες. Αν τυχόν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις και διασταυρωθούν και υπάρχει λόγος, μπορούμε, υπάρχει αναγκαιότητα μέσα από τους Δήμους, μέσα από τους μηχανισμούς μας, πάμε στην επόμενη φάση. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ τυχεροί, είτε το εστιακό βάθος, είτε η απόσταση, είτε η θάλασσα μας προστάτευσε άλλη μια φορά. Δεν είμαι ειδικός, άκουσα προσεκτικά. Ό,τι λένε και οι ειδικοί, μιλήσαμε με σεισμολόγο, με τον κύριο Τσελέντη πριν, εδώ στον ηχό μας. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά. Κάτσε, οι απόψεις διασταυρώνονται και μερικές φορές έχουν διαφορετική αντίληψη του χρόνου που μπορεί να είναι. Σέβομαι όλους τους σεισμολόγους, αλλά πραγματικά έχω ακούσει δύο επώνυμους, δεν θα ήθελα να αναφέρω, και έχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι σε κάθε περίπτωση είναι πώς κινιόμαστε μετά από ένα τέτοιο σεισμό. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Και οφείλω να το μεταφέρω την εμπειρία που έχω όχι για το σημερινό, αλλά το καλοχωρίο και προγενέστερα που δεν ήταν και ιδιαίτερα σημαντική, αλλά υπενθυμίζω. Για πολλούς. Όταν ξέχασαν ότι είχαμε 6,6 ρίχτερ πέρυσι βαθιά την ουσία χρυσή. Επειδή λοιπόν τα ζούμε εδώ με την υπηρεσία μας και σε κάθε περίπτωση οι λίγοι άνθρωποι των Δήμων, της πολιτικής προστασίας, έχουν μια άλλη εμπειρία και μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Αυτό δεν το κάνουμε για να αφοσιωθήσουμε κινδύνους, αλλά γιατί η εμπειρία και η γνώση, όσοι υπάρχει, που δεν την έχουμε όλοι, βοηθάει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, την ώρα πρέπει να τα κάνουμε. Λέω λοιπόν ότι είχαμε, εμείς δεν έχουμε τύχει και χρόνο, 6,6 σεισμό ρίχτερ που τότε ήταν. Κι αν θα έχουμε τσουνάμι και αν δεν θα έχουμε τσουνάμι. Πάλι είχαμε πανικό, γιατί όλα αυτά τα ζούμε. Έτσι. Τα ρήγματα όμως είναι τελείως διαφορετικά. Το εξήγησε πάρα πολύ καλά και αναλυτικά. Τώρα το μεσημέρι στον Α, για να αναφέρω και εγώ ένα όνομα τελευταίο, ο κ. Παπαδόπουλος. Είναι διαφορετικά ρήγματα του αρκολοφορείου, διαφορετικά όλα εκείνα που σα δω. Δεν έχει σχέση ο ένας σεισμός με τον άλλο. Ακριβώς. Λέω το εξής, ότι εμείς ανεξάρτητα ότι το φαινόμενο εξελίσσεται, ότι υπάρχουν σχετικοί μετασυσμοί και 4,5 και κάτι παραπάνω, παρακολουθεί και η υπηρεσία μου. Και εγώ προσωπικά θα μπορώ να πω σε λίγες ώρες ακόμα, γιατί υπάρχει μια άποψη του κύριου Τσελέντη, υπάρχει όμως και άποψη του κύριου Παπαδόπουλου, ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο ακόμα να επεξεργαστούν οι υπόλοιπα στοιχεία κάποιων ώρων για να πούμε με σιγουριά ότι είναι ο κύριος ή όχι. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς οι πολιτικοί, οι αιρετοί σε κάθε περίπτωση τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα. Σε καμιά διελκυστίδα. Αυτό που λέω και πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Επειδή στα σπίτια τους κάποιοι γυρνάνε από τη δουλειά τους. Εγώ δεν έχω πάει. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμη τα παιδιά μου από τι κάνω. Με το γραφείο μου, τη μάνα μου. Έτσι. Καλό είναι πηγαίνοντας στην επιχείρησή τους, στο σπίτι τους, όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνονται ως κτηριακές υποδομές ο καθένας από εμάς, να κάνει τη δική του προσωπική παρατήρηση. Αν δει και είναι οπτικά εμφανές ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ήταν πριν τις 12 το μεσημέρι, πότε έγινε σεισμός ακριβώς και το ένα και το άλλο, και νομίζει ότι υπάρχει λόγος, ας μην πει στο σπίτι του. Αν το σπίτι δεν παρουσιάζει καμία αλλίωση, καμία ρογμή, κάτι ασυνήθιστο, νομίζω ότι ξεκάθαρα, όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος αλλά και άλλοι σεισμολόγοι, μπορεί να κάνει χρήση του σπιτιού του ή του κτηρίου του, μπορεί να είναι επιχείρηση, το κατάστημα, το γραφείο, ο στάβλος αν θέλετε. Όλα αυτά τα λέω γιατί υπάρχει, τι θα κάνω τώρα, να πω να μην πω στο σπίτι. Κυρίως γνώμονας είναι, υπάρχουν εμφανείς, ορατές, βλάβες στις κτηριακές μας υποδομές, όποιες και αν είναι αυτές. Ναι, αν υπάρχουν κτηριακές βλάβες, δεν θα μπούμε στο σπίτι. Απλό. Αυτονόητο είναι. Θα φωνάξουμε τον δυνατότερο κοντινό μας μηχανικό. Αν δεν είναι σε μισή ώρα, σε μια ώρα θα είναι. Θα ενημερώσουμε το Δήμο, τον πρόεδρο του χωριού,
στις δεύτερες περιοχές. Και δεν θα επιτρέψουμε να μπει κάποιος σε ένα σπίτι εύκολα και εμείς οι υπόλοιποι πολίτες. Αν δεν υπάρχει όμως οποιαδήποτε εμφανής, ρογμή, οτιδήποτε που μπορεί να μας δημιουργεί φόβο, τότε είναι απλά στην δική μας και μόνο απόφαση αν θα μπούμε στο σπίτι μας ή όχι. Δηλαδή κάποιος που φοβάται, πολύ καλά θα κάνει να μην πει στο σπίτι του. Είναι ψυχολογική πλέον η λόγη και η απόφαση του καθενός. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε ένα σπίτι το οποίο δεν έχει τίποτα, μην πείτε στο σπίτι. Και δεν βγαίνουν τέτοιες διαταγές, δεν είναι διαταγές. Έτσι. Ναι. Ελπίζω να γίνουμε σαφείς, ναι, αν δεν ναι, να όχι, πείσει να κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί υπάρχει, από ό,τι αντιλήφθηκα κι εγώ, πανικός υπήρξε ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες. Μα ήταν εντυπωσιακό, αν δεν είχαμε περιγράψει κι εγώ σαν ένας πολίτης που τον ζω και τον άλλο στο γραφείο μου, στον Αγενικόλο και το σημερινό. Σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να κρατηθώ πιο πρώτα από όλους τους ψυχρέμους, γιατί είναι και η θέση ευθύνης τέτοια που με έχει κάνει πάγο, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κάποιοι να είναι πιο ψύχρεμοι. Από εκεί και μετά ήταν συγκλονιστικός. Και εδώ τον αισθανθήκαμε και όσο τον αισθανθήκαν και ιδιαίτερα σε ορόφους. Εκείνη την ώρα ήμασταν στο δεύτερο όροφο για θέμα που αφορά την πλημμυρικό έργο του Δήμου Αγίου Νικολάου, στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να πω ότι ανθρωπίνως εγώ δεν φοβάμαι. Όλοι μας φοβόμαστε. Κάναμε αυτό που έχουμε μάθει τουλάχιστον στα κτίρια της δημόσιας υπηρεσίας. Είτε καταλάβαμε χώρους που μπορούσαμε να προστατεύσουμε το κεφάλι μας κλπ. Γρήγορα εκκαινώσαμε το κτίριο, χτύπησε ο συναγερμός μας το διοικητήριο. Βγήκαν έξω οι υπηρεσιακοί παραγωγοί, αυτό συστήνουμε μέχρι να δούμε πόσο ήταν ο σεισμός κτλ. Είδαμε γρήγορα ευτυχώς. Και έτσι έβγαλα την απόφαση, την προφορική στην ουσία δεν είναι γραπτή, να αποχωρήσουν και για να πάρουν τα παιδιά τους και για να πάνε στα σπίτια τους σε μια ασφάλεια ενός διόρου με τα σεισμικά. Και έτσι περίπου από τις 12.30 και μετά δεν λειτουργήσαν οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας δραστήριου, εξαιρουμένου του γραφείου μου και της πολιτικής προστασίας και της τεχνικής υπηρεσίας. Τώρα, όσον αφορά το τσουνάμι, εκεί υπήρξε όντως προειδοποίηση, γιατί το είδαμε σε μια ανάρτηση σεισμολόγου του κ. Παπαδόπουλου συγκεκριμένα. Ναι, και υπήρξε κάτι τώρα. Για από εσάς στην πολιτική προστασία. Σε εμάς έγινε λόγος. Δηλαδή, τι εννοώ, έγινε λόγος. Μα σας ρωτήσαμε και εμείς πριν. Αυτό. Να συνεννοούμε θα. Όλοι πάει το μυαλό μας εκεί. Έτσι. Αλλά επίσημος φορέας για να μας δώσει μια τέτοια εντολή να κινήσουμε κόσμο είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κεντρικά. Έτσι. Δεν έφυγε από το μυαλό μας, όπως και συμβήκε με το σεισμό του στην Ίσο Χρυσή το 6,6 Ρίχτερ πέρυσι ποτέ ήταν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχω αυτή τη στιγμή οδηγία δηλαδή για να εκδώσουμε. Κάτι επίσημο δεν υπήρξε, απλά ήταν η ανάρτηση του σεισμολόγου. Επίσημο από την πολιτική προστασία να μας έχει έρθει σε mail οτιδήποτε είτε στο κινητό μου, όχι. Από εκεί και μετά. Γιατί το λέω σε αυτή την μέρα, γιατί όλα αυτά εξελίσσονται. Δεν γιατί μας είπε ο κ. Παπαδάκης ο Λιμενάρχης ότι υπήρξε, ότι δόθηκε εντολή. Πιθανό να πήγε στα. Κοιτάξτε, ειδοποιούνται τα λιμεναρχεία όσο σε κάθε περίπτωση πιο κοντά. Παρατηρούν όμως, έχουν και ήδη αντίληψη των χώρων κτλ. Άρα θεωρητικά δεν παίρνουμε σε μια διαδικασία να μπούμε και να ανακοινώσουμε. Για όλο τον ομόλα Σιθίου, ας πούμε, με ρώτησε και δήμαρχος όλο παιδί και άλλοι. Οι λόγοι και οι κουβέντες και οι στιχομηθείες έγιναν. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση και υποχρέωση να βγάλουμε τέτοια οδηγία και εξάλλου ο χρόνος θεωρητικά όσο μα θα είχαμε ήδη σήματα. Έτσι, είτε από διερχόμενα πλοία, είτε από ντρόνους, είτε από όλους τους παρατηρητές των φαινομένων αυτών. Χωρίς να θέλω να πω κάθε φορά ότι όσο περνάει ο χρόνος από την ώρα του σεισμού, τόσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται, οι οποίες είτε καθησυχάζουν, είτε μας δημιουργούν όλη εκείνη τη διαδικασία της εγρήγορσης και της παραπάνω ανάγκης για άλλες αποφάσεις. Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο παραπάνω. Εντάξει, το παρακολουθούμε, φορά, εντάξει. Ναι, κοιτάξτε, καλό είναι και ευχαριστώ αρκετά μέσα τουλάχιστον όσα επικοινώνησα μαζί μας και το ραδιοκριτή και εσάς και τον Αλφα. Θεωρώ ότι ήταν έγκυρη η πληροφόρησή τους. Γιατί αυτή την περίοδο, αυτό που δεν θέλουμε στην Κρήτη και παντού πιστεύω, είναι να εντείνουμε με τρομολαγνητικού χαρακτήρα δηλώσεις και διάφορα φαινόμενα που δεν είναι διασταυρωμένα. Έτσι. Προφανώς, ας πούμε, και δέστε ακόμα. Σήμερα μας έφερε καμιά βροχή εμάς εδώ αυτό το φαινόμενο για την για τον ομόλα Σφίου ομιλώ. Και όμως υπάρχουν προγενέστερες ανακοινώσεις για κατακλυσμούς και φαινόμενα. Το περιμένουμε την Παρασκευή. Με ενημέρωση ο Περιφερειάρχης, κάναμε προχθές συλλογιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, άλλο θέμα οι πλημμύρες. Θα ξανακάνουμε και αύριο ένα πιο έκτακτο με λιγότερους φορείς για να δούμε την Παρασκευή αν και πόσο επηρεαζόμαστε κι εμείς εδώ και αν χρειαστεί να έχουμε ακόμη παραπάνω εγρήγορση. Αυτά που μπορούμε δηλαδή να κάνουμε. Από εκεί μετά νομίζω ότι εμείς δεν θα πρέπει συνολικά με παραπληροφόρηση να λέμε πράγματα που επαυξάνουν ας πούμε, την αίσθηση του φόβου. Δεν είναι όλοι οι πολίτες το ίδιο ενημερωμένοι. Έτσι.
Εμείς επίσημα πρέπει να λέμε αυτά που όντως έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τις ενέργειες που περιμένουμε να κάνουμε. Με ρώτησαν πριν από λίγο, πριν αποχωρήσω και εγώ από το δικό μου γραφείο. Πάντα είμαστε σε επικοινωνίες. Αύριο, λέει, θα είναι τα σχολεία ανοιχτά ή κλειστά. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι για να πάρθει μια τέτοια απόφαση, καταρχήν έχουν το δικαίωμα για τις τρεις πρώτες ημέρες οι δήμαρχοι των περιοχών. Mm-hmm. Αν οι ίδιοι δεν το τέτοιο, δεν έχει έρθει σε μένα σαν αντιπεριφερειάρχης, ούτε στην υπηρεσία μου, την πολιτική προστασία, κανένας λόγος που να βγω, να το πω λαϊκά, να υπερβώ και τους Δήμους και τα λοιπά και να βγάλω μια τέτοια απόφαση. Mm. Δεν σημαίνει όμως τώρα που μιλούμε 2,5 ώρα ότι εγώ μπορώ να προβλέψω τα πάντα. Σε 5 ώρα μπορώ να προβλέψω άλλα. Ναι, μπορεί να έχει μετασυσμούς, ας πούμε. Ναι, έτσι, ακριβώς καλά το λέτε. Ωραία, είμαστε λοιπόν 10 άνθρωποι που είμαστε συνεμπλεκόμενοι. 4 δήμαρχοι, είναι και πολιτικές προστασίες και τα λοιπά. Αν το φαινόμενο εξελίσσεται, θα βγάλω μια ωραία διαταγή γιατί αύριο τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Αυτό δεν μπορούμε δεν να το είναι αυτό τώρα, που θέλει ο καθένας, ναι, αλλά πολλοί που θέλουν πολλά. Ο ένας θέλει να μην πάει αύριο στη δουλειά, να μείνει με το παιδί. Άλλο, μα αν είναι δυνατόν. Mm. Η πολιτεία συντεταγμένα τις περισσότερες φορές κάνει και λάθη, εταιρετοί είμαστε. Έτσι. Από εκεί μετά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον το 70-80% του προβλήματος, γιατί σε εμάς τα λάθη δεν συγχωρούνται. Όχι για τους ψήφους, γιατί παίζουμε με ανθρώπινες ζωές, με αποφάσεις, με καριέρες, με πολλά πράγματα. Πριν από λίγο είχαν έρθει άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν ημερομηνία. Ναι. Τους είπα ότι προφανώς έχει καταγραφεί ότι είτε ότι είναι αληθινό αυτό, έτσι. Ναι. Από προκήρυξη κτλ. Mm-hmm. Τώρα αύριο το πρωί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την προθεσμία. Ο σεισμός όμως ήταν αυτός, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μέσα εκείνη την ώρα. Δεν το συζητώ. Να. Αυτά είναι υποδέστερα. Okay, όλα καλά. Τώρα εντάξει, είναι και το δεύτερο. Όλα καλά, τώρα... μέχρι στιγμή. Τώρα ήθελα να πω κάτι και συγκρατιέμαι τώρα. Να πω ακόμα κάτι. Να πω ακόμα κάτι. Έχει αναφορές, γιατί πρέπει να τα λέμε όσα τουλάχιστον έχουμε μέχρι τώρα στην αντίληψή μας, για ορισμένες περιοχές που έχουν μέσα αποκατολιστεί στις βράχια στον δρόμο. Μια τέτοια περιοχή είναι από τον ξηρό Καμποσιτίας. Ή από τη Ζήρο ή από τη Ζήρο προς τα κάτω, αν είναι ο δρόμος που οδηγεί από τη Ζήρο και ο Αθενόλακος, μας έλεγε ο κ. Καλλιδέα, έχει κλείσει ο δρόμος για Τριάδα. Ναι, έχουν αναφερθεί, καλά κάνετε και τα λέτε και εσείς, και στην περιοχή της Μαρονιάς μου ανέφεραν και στην Πάνω Επισκοπή κτλ. Μίλησα με τον κύριο Ελαμάκη, μίλησα και με τον Δήμαρχο. Με δικά του μηχανήματα προς το παρόν επιχειρούν και νομίζω ότι θα είναι ζήτημα ωραίο να αδειάσει και ο δρόμος από αυτά. Τώρα, εάν αναφερθούν ότι επικρέμονται κάποιοι βράχοι που μπορεί να συμβεί, θα δούμε και πώς θα γίνει η σχετική σηματοδότηση. Αυτά τώρα με τα τηλέφωνα αυτό κάνουμε. Τώρα, να δούμε το επόμενο βήμα δηλαδή. Ωραία. Οπότε δεν έχουμε αναφορές πέρα από το εκκλησάκι που είπαμε. Επίσημη διασταυρωμένη αναφορά είναι το συγκεκριμένο. Ναι, αυτό. Κάτι άλλο. Και μεγάλη προσοχή όσοι μπαίνουν στα σπίτια τους τώρα. Ας κάνουν οι πρώτοι ήδη την εκτίμηση. Όλοι μας έχουν αντίληψη. Και προσοχή στους δρόμους. Στους δρόμους του νότιου άξονα. Καταλαβαίνω. Τώρα για τσουνάμι, ναι μεν μπορεί να ακούσει και κάτι. Μας είπε ο κύριος Παπαδάκης ότι ελέγχθησαν τα λιμενικά καταφύγια. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν φαίνεται να έχουμε τσουνάμια. Να ησυχάσει ο κόσμος, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Θέλω να ρωτήσω για την, αν έχουμε κάποιο θέμα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Φίλοι ακροατές μας λένε το εξής, ότι υπάρχει, κάποιες μονάδες έχουν βγει εκτός και ενδεχομένως να έχουμε θέμα ηλεκτροδότησης αργότερα. Όχι, δηλαδή όχι. Ξεκάθαρα, επειδή μίλησα και με τον συνάδελφο περιφερειακό σύμβουλο της περιοχής που σε κάθε περίπτωση άμεσα μετά τον σεισμό και η περιοχή του Χούντουρα την άκουσαν στερεοφωνικά που λέει ο κόσμος εκεί. Έτσι μου είπαν, έτσι το λέω λαϊκά, αλλά δεν έχω άλλη έκφραση πρόχειρη. Ναι, θορυβήθηκαν. Είδαν όμως γρήγορα και διαβεβαιώσαμε και επιβεβαιώσαμε και διασταυρώσαμε μόνο για την εκκλησία. Εάν υπήρχε μια αναφορά για διακοπή προσωρινή ή οτιδήποτε ρεύματος, νομίζω θα το είχαν πληροφορηθεί επίσημα από τον ίδιο τον Αθενόλακο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Την αντίληψή μου δεν έχει πέσει και δεν μου μέσω της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, των συναρμόδιων φορέων και του ίδιου του Γενικού Διευθυντή του Εργοστασίου δεν μας έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, ίσως δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αν χρειαστεί ξαναμιλάμε, νομίζω ότι και εμείς εδώ θα το κλείσουμε κάπου 2,5 ώρα. Πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Είπαμε στο νότιο άξονα έχουμε κάποιες κατολισθήσεις. Είπαμε τα σημεία. Μαρονιά και Επισκοπία που κινούνται και σε άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν. Καλά κάνεις, Μαρία, και το λες.
Εντάξει, έχουμε και αγροτική οροπία. Πολλοί δεν πήγαν όλοι σήμερα να μαζέψουν ελιές, δεν ξεκίνησε ακόμα η ελαιοκομική περίοδος. Ενδεχομένως το απόγευμα ή αύριο το πρωί και μετά από δύο μέρες σε κάποιους αγροτικούς δρόμους, σε κάποιες περιοχές, να έχει συμβεί μια κατολίσθηση ή οτιδήποτε. Να αναφέρονται και στους Δήμους και στην Αντιπεριφέρεια και νομίζω ότι έχουμε μηχανήματα διαθέσιμα να καθαρίσουμε τους δρόμους από τις πέτρες. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε με απόλυτη σιγουριά είναι να βρούμε ένα σύστημα, ένα μηχανισμό πρόβλεψης ασφαλή καταρχήν, για να ενημερώνουμε και δεύτερον να προλάβουμε ή να σταματήσουμε ένα σεισμό. Υποχρεωμένοι είμαστε να κάνουμε κάτω τα πρωτόκολλα που έχουμε διαθέσιμα και να μην παρεκτρεπόμαστε τα πρωτόκολλα. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Ξέρουν τις ενέργειές τους, οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντικές ομάδες, η αστυνομία, το λιμενικό. Αλλήμονο εάν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με εικασίες, με υποψίες, με το ένα με το άλλο. Προσπαθούμε συνεκτικά γρήγορα να έχουμε την σωστή ενημέρωση, τη διασταυρωμένη ενημέρωση. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ωραία, να είστε καλά κύριε Γουλίδα και εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό και οι όποιοι μετασεισμοί να είναι κάτω το 5. Όχι ότι δεν θα έχουμε, θα έχουμε. Κακό από μια αντίληψη, από μια άλλη αντίληψη των σεισμολόγων, θεωρείται ότι είναι εκτόνωση δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα σταματήσει, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είμαι ειδικό, ξαναλέω, αλλά από όσα έχω ακούσει τόσο καιρό στην πολιτική προστασία. Εντάξει, τέτοιου μεγέθους σεισμού συγκλονίζει τον κόσμο. Το να υπάρχει όμως σεισμική δραστηριότητα είναι η εκτόνωση τέτοιων καταστάσεων. Έτσι. Μα θεωρητικά, μετά έχουν καταγραφεί μεγάλες περιόδοι και χωρίς σεισμούς. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, κυριότερα η Ανατολική Κρήτη, όλη η Κρήτη στην ουσία. Έτσι. Από εκεί και μετά, τώρα θα μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Στην Ιαπωνία, όποιος είναι στον 67ο όροφο ή στον 50ο, όποιο μπορούν να φτάσουν μέχρι 360 τόσο όρους που έχουν. Σχεδόν βλέπει να φυλάει το ένα κτίριο μετάλλο. Αλλά βλέπετε ότι με σεισμούς 7,5 και 8 ρίχτερ έχουν άλλους κανονισμούς, έχουν προχωρήσει και σε κάθε περίπτωση παρά τα φαινόμενα των τσουνάμι που έχουν μετά, τα κτίρια φαίνεται ότι αν έχουν χτιστεί με σωστούς προοδομικούς κανονισμούς, μπαίνουμε σε άλλες λογικές και άλλες διαδικασίες, μπορούν να αντέξουν. Μάλιστα. Αυτά τα λίγα μέχρι στιγμής. Ναι. Ελπίζω να καλή συνέχεια σε όλους και ψυχραιμία. Ψυχραιμία σε σύνος σε κάθε ένα από τέτοιο. Εντάξει, να αλλάξει το φόβο του με το παιδί του, με το οικογένειες και τα λοιπά, οι φίλοι, αλλά νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος σεισμός όσο περνάει η ώρα. Ελπίζω να είναι έτσι και να επιβεβαιωθεί. Να είναι μετασεισμή και να εκτονώνεται η ακολουθία. Εμείς θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Όσο τουλάχιστον αντέχουμε. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα κύριε Γουδάκη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά είναι 2,5 ώρα. 2 ώρες από τις 12,5 ώρες ζωντανά, φίλες και φίλοι. Νομίζω δώσαμε την εικόνα.